Είχαμε, θα σας θυμίζω, ξεκινώντας από την Κυριακή, ένα γεγονός τραγικό στο νησί της Κο, που μάλιστα αυτή την εποχή σιγά σιγά γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη δημοφιλία με τους τουρίστες που το επισκέπτονται, και γίνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στο νησί. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Στη συνέχεια είχαμε το τραγικό πραγματικά γεγονός της Νέας Μάκρης, με μια 19χρονη έγκυο που δεν διακομίστηκε εγκαίρως στο νοσοκομείο, καθώς το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 3 ώρες μετά την πρώτη κλίση που έγινε. Και βεβαίως είχαμε και ένα άλλο περιστατικό με απώλεια ανθρώπινης ζωής στη Χαλκιδική, ακόμη μια τουριστική περιοχή, με μια ακόμη γυναίκα, αυτή τη φορά τουρίστρια από τη Ρουμανία, 63 ετών, που το ασθενοφόρο έφτασε μια μισή ώρα μετά. Ήταν αργά τελικά και δεν μπόρεσε να σωθεί η γυναίκα αυτή. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, είναι πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κυρία Ρέτζιου, αυτά τα περιστατικά που για ένα παράξενο λόγο, υποθέτω εγώ απλά ότι έχουμε τέτοια περιστατικά μέσα στο χρόνο αρκετές φορές, απλώς ίσως δεν τα μαθαίνουμε έτσι ή δεν τυχαίνει να είναι το ένα τόσο κοντά στο άλλο. Εσάς σας προκαλούν έκπληξη ή είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κρίσης σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ και τις υπηρεσίες υγείας? Όχι, για μας δυστυχώς δεν είναι η είδηση, για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, για όλους τους υγειονομικούς, και δεν θα έλεγα ότι είναι το χρονικό μιας προαναγγελθήσας είδησης, αλλά είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος, πολλών μάλλον προαναγγελθέντων θανάτων, είναι το χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Ένα χρονικό που έχει διάρκεια πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτά τα περιστατικά που είπατε. Είναι το τέλη Μαΐου, χάθηκε επίσης, είχαμε επίσης έναν άδικο χαμό στον ανθρώπου μας, σε έναν επίσης τουριστικό παράδεισο στη Ρόδο. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας ότι στοιχείο μόνο τον τελευταίο χρόνο, λόγω έλλειψης διαθέσιμου ασθενοφόρου, χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές, και είναι αυτά που συμβαίνουν και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά τα αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Όταν τα έχουμε δώσει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα, τα έχουμε καταγγείλει, έχουμε ζητήσει, έχουμε συγκεκριμένα απαιτήσει να καλυφθεί το σύνολο των κενών, και σε προσωπικό αλλά και σε ό,τι αφορά τον αναγκαίο, την ανάπτυξη των αναγκαίων, του αναγκαίου αριθμού επίγειων, εναέριων και πλωτών μέσων ασθενοφόρων, γιατί δεν είναι μόνο τα οχήματα. Όταν στο ικανοποιείδιο έχουμε 50-49 ασθενοφόρα για να εξυπηρετήσουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια πληθυσμού. Όταν σύμφωνα με τις επίσημες διεθνείς οδηγίες και τις προδιαγραφές θα έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 120 ασθενοφόρα και κινητές μονάδες τουλάχιστον 1/100.000 κατοίκους. Ξέρετε τι στοιχίζει αυτό? Όταν πρόκειται για ανακοπή, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 24 λεπτά. Σε ό,τι αφορά, σας λέω αυτό για να γίνει και, όχι ότι δεν γίνεται κατανοητό, αλλά γιατί μιλάμε για έγκλημα, κάθε λεπτό που περνάει, αυτό αποδεδειγμένο είναι. Δεν το λέμε εμείς, δεν το έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας. Στην καρδιακή ανακοπή ο κίνδυνος επιβίωσης μειώνεται κατά 10% και η αναμονή είναι 24 λεπτά. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, τα τελευταία χρόνια ασθενοφόρα σαν οχήματα, εννοώ, έχουν μπει στο στόλο.
Είδαμε μάλιστα και στην ΚΟ ότι υπήρχαν 4 στενοφόρα, υπήρχαν. Ωστόσο, υπήρχε προσωπικό μόνο για το ένα για να καλύψει βάρδιες σε 24-ωρη βάση. Αυτό είναι αλήθεια και συμβαίνει και αλλού κατά αυτόν τον τρόπο. Άκουσα βέβαια και το άλλο, δεν ξέρω εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε, ότι έχει κλείσει και η βάση συντήρησης των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ εδώ στην Αττική και τα ασθενοφόρα στέλνονται σε ιδιώτη για τη συντήρησή τους. Είναι αλήθεια? Ακριβώς, γιατί η στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας για τη συντήρηση των μέσων αυτών έχει και αυτή αποψηλωθεί και οι συνταξιοδοτήσεις και οι αποχωρήσεις δεν έχουν αναπληρωθεί. Δεν είναι το Άρα μιλάμε για μια στρατηγική παραδοθεί. Επιλογή λοιπόν, κομμάτια του συστήματος υγείας όπως η βάση συντήρησης των ασθενοφόρων να πάνε στους ιδιώτες. Μα δεν αφορά μόνο αυτό και είτε το λέμε σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, το λέω γιατί διανύουμε και προεκλογική περίοδο και εμείς υγειονομικοί αγανακτούμε με αυτά που ακούμε από όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα και που μας υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια, είτε επικουρική συμπληρωματική λειτουργία ιδιωτικού τομέα με δημόσιο, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Εδώ υπάρχει συνειδητή επιλογή διαχρονικά. Θα σας πω για το ζήτημα αυτών των διακομιδών, των δευτερογενών των λεγόμενων, που γίνεται παράδειγμα των ασθενών που νοσηλεύονται σε ένα νοσοκομείο και πρέπει να μεταφερθούν σε ένα άλλο νοσοκομείο για να προγραμματίσουν μία εξέταση και να επιστρέψουμε και να επιστρέψουν πίσω στο νοσοκομείο που νοσηλεύονται, που είχαμε αυτό εντός εισαγωγικών το σκάνδαλο που κάποιοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους και έτσι είναι δηλαδή, αλλά θέλω να πω είναι συνειδητή επιλογή με τη σύμβαση που είχε κάνει η πρώτη υγειονομική περιφέρεια με συγκεκριμένη ταρίφα, να το πω, για κάθε τέτοια διακομιδή με ιδιωτική εταιρεία από 45 έως 90 ευρώ ανάλογα με το αν επρόκειτο ασθενής να πάει από το νοσοκομείο στο σπίτι του ή αν επρόκειτο να πάει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει. Αλλά αυτό γίνεται από το 2016. Και τώρα στον τελευταίο νόμο, εκεί που χτυπήθηκε και η καρδιά, ας το πούμε, του ό,τι είχε απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που λέμε η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, ταυτόχρονα ψηφίστηκε και διάταξη που παραδίδει ολοσχερώς και ολοκληρωτικά αυτό το τομέα που τώρα σας περιέγραψα στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά ξέρετε τι, εδώ μιλάμε για την προνοσοκομεία, γιατί θα σας πω και με αφορμή το λέμε αυτό, της 19χρονης. Μιλάμε για την προνοσοκομιακή φροντίδα. Δεν είναι μόνο η επίγουσα ιατρική. Λέμε για παράδειγμα, αν υπήρχε ένα κέντρο υγείας στη Νέα Μάκρη που να λειτουργεί 24 ώρες το 24 και να είχε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες γιατρών, να είχε γυναικολόγο με ευθύρα και ένα παιδίατρο, που να είναι εξασφαλισμένο ότι θα έχει συστηματική παρακολούθηση στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μιας ανεπτυγμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μάλιστα. Ίσως να μην είχαμε φτάσει ως εκεί, γιατί εδώ ξέρετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Το ξέρω, σας το λέμε, μπορεί να σας το πούνε πολύ καλύτερα και οι συνάδελφοι από το ΕΚΑΒ. Οι ασθενείς κάνουν από μόνοι τους διάγνωση. Η πρώτη κλίση που έκανε η 19χρονη, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε κινητή μονάδα ή ένα κέντρο υγείας να πάει ο γιατρός να εκτιμήσει εκείνη την ώρα και να καλέσει σε βοήθεια, ανέφερε αδιαθεσία. Και έτσι, αφού έχουμε έλλειψη, έχουμε σημαντικές ελλείψεις, δεν ιεραρχήθηκε η καταβολή αδυναμία δυνάμεων που την είπε η ίδια η ασθενής ως επίγον λεπιστακτικό. Ακούμε την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, είναι πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας της Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Μας εξηγεί λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και όπως ακούσατε δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι πολλά τα περιστατικά και πολλά που γίνονται, ξέρετε, γνωστά μετά από αυτό το μπαράζ που είχαμε τα τελευταία 24 ώρα με τα περιστατικά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους επειδή δεν πήγε εγκαίρος στο ΕΚΑΒ. Και έχουμε πάλι στη γραμμή την κυρία Ρέτζιου. Ναι, μας ακούτε τώρα, κυρία Ρέτζιου? Ναι. Εγώ σας ακούω. Ναι, και εμείς σας ακούμε καλά τώρα πλέον. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί μπαίνει αυτό το θέμα από την πλευρά των κυβερνώντων, θα μπορούσε να μπαίνει κάθε φορά.
Και έχει ακουστεί από στόματα ανθρώπων που εκπροσωπούν το κυβερνόν μέχρι πρότινος κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι καλοκαίρι, είναι νησιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις μόνο για 3 ή 4 μήνες όταν αυξάνονται οι ανάγκες. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους για να καλύψουμε αυτές τις αυξημένες ανάγκες το καλοκαίρι. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό και ποια θα μπορούσε να είναι η λύση, γιατί μιλάμε για έλλειψη προσωπικού, το ξαναλέμε αυτό. Γιατί να μην η πανδημία, αυτό ακριβώς το επιχείρημα, το αποδόμησε. Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, ας πάρουμε το ζήτημα αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, γιατί φαντάζομαι αναφέρεστε στη δήλωση που έκανε ο πρώην Υπουργός Υγείας ότι δεν συμφέρει ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό είπε. Ναι, και το έχουμε ξανακούσει λεφτά, και πολλές φορές έχουμε... αυτό. Δεν ναι. Είναι, το ακούσαμε και την... όμως η περίοδο της πανδημίας απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, ότι ένα σύστημα υγείας πρέπει να είναι πλήρως ανεπτυγμένο και σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τις υποδομές και τον εξοπλισμό, όχι μόνο να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες, εδώ δεν έχουμε καν αυτό. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, μάλλον χρόνια θα έλεγα τώρα, είμαστε πολύ πίσω γιατί μιλάμε για ένα σμπαραλιασμένο σύστημα υγείας. Ήταν τιμόρροπο. Πριν από την και ήρθε η πανδημία και το σμπαράλιασε. Άρα είναι και πολύ πίσω από την κάλυψη των αναγκών, όχι των έκτακτων που μπορεί να προκύψουν, αλλά ένα σύστημα υγείας πρέπει να έχει και τις εφεδρίες να μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Είτε τις τρέχουσες, είτε τις, και τις τακτικές ας το πούμε, είτε τις έκτακτες, όπως μπορεί να είναι αυτοί οι προορισμοί που λέτε. Εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη λογική. Είναι βαρβαρότητα. Και τι μπορεί να γίνει, να γίνουν τώρα όλες οι αναγκαίες προσλήψεις. Ξέρετε, να σας πω, στην Αττική, που δεν είναι τουριστικός προορισμός, που έχει 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Γιατί λειτουργεί μόλις του 1/3 του απαιτούμενου στόλου. Υπάρχει και στην Αττική πρόβλημα, δηλαδή με το ΕΚΑΒ, έτσι. Σας είπα το παράδειγμα. Ναι. 49 ασθενοφόρα ενώ απαιτούνται τουλάχιστον 120. Και επιπλέον μια κινητή μονάδα είναι 100.000 κατοίκους. Εδώ που δεν είναι πεταμένα λεφτά, λέω, αν ακολουθήσει κανείς τη συλλογιστική αυτών που θα επικαλούνται αυτά. Εδώ τι προβλέπετε. Γιατί έχουμε το εξής στοιχείο. Είχαμε τουλάχιστον 250 αποχωρήσεις την τελευταία διετία και έχουν γίνει μόλις 46 προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος. Το 2016, αυτά μπορούν να σας τα δώσουν και να λέω τα στοιχεία επί της προηγούμενης κυβέρνησης, από τα 120 ασθενοφόρα που έπρεπε να κυκλοφορούν, κυκλοφορούσαν τα 60, στην Αθήνα λέω. Μάλιστα. Και τι μας υπόσχονται τώρα τα κοστολογημένα προγράμματά τους, γιατί εγώ ειλικρινά τα κοίταξα, να μειωθεί η αναμονή. Να μειωθεί η αναμονή. Αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει και μια ενίσχυση των δαπανών υγείας. Αυτό δεν βλέπουμε στην πράξη. Όσοι δεσμεύονται στο καινούριο μνημόνιο το Ταμείο Ανάκαμψης, που του ομολόγησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πίνουν νερό στο όνομά του, λένε ψέματα όταν λένε ότι θα ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι εμείς πρέπει να αποφασιστικά να διεκδικήσουμε και τώρα και κάθε μέρα και στις 26 Ιούνιου απέναντι σε όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, που είναι δεδομένο ότι δεν θα κάνει όλα όσα πρέπει για να μην χάνονται άδικα τον 21ο αιώνα ανθρώπινες ζωές, αλλά και να έχουμε τις υπηρεσίες που μας αξίζει. Γιατί εδώ μιλάμε, η επιστήμη έχει κάνει άλματα. Έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε ή να λέμε εντάξει. Δεν θα πεθαίνουμε στην καρότσα, θα φτάνουμε έγκαιρα στο νοσοκομείο, αλλά θα πεθαίνουμε εκεί. Θα πρέπει κάποια πράγματα να μην αμφισβητούνται σε καμία περίπτωση. Οι δαπάνες που έχουν να κάνουν με την υγεία και την παιδεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς κανένα εμπόδιο, γιατί αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Αυτό νομίζω το γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι έχουμε ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο τομέα
Και ξέρουμε... Ανάγκη έχουμε όλοι. Γιατί δεν είναι μόνο υπάρχουν κάποιοι που έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν και ιδιωτικές ασφάλειες και να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Σε αυτό αναφέρεστε. Γιατί όλο ο λαός, ανεξάρτητα από το αν έχει πρόβλημα υγείας ή όχι. Όχι, γιατί άκουσα συγκεκριμένο συνάδελφο σε εκπομπή να επικαλείται ακόμη και αυτό. Η ιδιωτική υγεία είναι μια πραγματικότητα. Λέει, δεν πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη σε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα με δεδομένο ότι οι άνθρωποι από το υστέρημά τους πληρώνουν για να αισθάνονται ασφαλείς. Από το υστέρημά τους όμως πολύ. Υπάρχει ο κίνδυνος να είναι η ιδιωτική υγεία είτε στο δημόσιο σύστημα υγείας που θα λειτουργεί, όχι κίνδυνος, είναι σχεδόν βέβαιο που θα λειτουργεί με όρους επιχείρησης, είτε στον ιδιωτικό τομέα, η μοναδική πραγματικότητα που σημαίνει ότι θα είναι ζητούμενο για όλους μας, ακόμα και οι στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Και ο ιδιωτικός τομέας κάνει χρυσές business ακριβώς επειδή αξιοποιεί τις τραγικές ελλείψεις και τα κενά σε στελέχωση, σε εξοπλισμό και σε υποδομές του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν μπορεί αυτά τα δύο να συνυπάρχουν αρμονικά. Είτε το ένα είτε το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλή συνέχεια. Δύναμη σε εσάς και τους ακροατές. Λοιπόν.